Το βήμα ανέβηκε ο Πρωθυπουργός. Να ακούσουμε ένα μέρος από την ομιλία του. Η παρουσία του Προέδρου της Κομισιόν, του φίλου της Ελλάδας, του Ζαν Κλοντ, στη σημερινή εκδήλωση, σε μια κομβική στιγμή, όχι μόνο για την ελληνική οικονομία, αλλά και σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη. Διότι υπολείπονται δύο μόνο μέρες για το κρίσιμο δημοψήφισμα στη Μεγάλη Βρετανία σχετικά με την παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι κρίσιμο διότι όλοι γνωρίζουμε ότι ένα αρνητικό αποτέλεσμα που όλες οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις απεύχονται θα επιφέρει δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις στο σύνολο της ευρωπαϊκής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας. Αλλά όχι μόνο αυτό. Το χειρότερο είναι ότι θα προκαλέσει μεγάλους κλειδονισμούς στην ίδια την πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ανεξαρτήτως όμως του αποτελέσματος, ευχόμαστε να είναι θετικό, είναι αναγκαίο να μας προβληματίσει το γεγονός ότι φτάσαμε ως Ευρώπη συνολικά, θα έλεγα, σε αυτό το σημείο. Σε κάθε περίπτωση όλες οι φιλευρωπαϊκές δυνάμεις, ανεξάρτητα από την τοποθέτησή μας στον πολιτικό χάρτη, οφείλουμε να ανοίξουμε, πιστεύω, έναν γόνιμο και επικοδομητικό διάλογο. Έναν διάλογο που θα αφορά τις αιτίες της οικονομικής και της πολιτικής κρίσης. Τις αιτίες για την αναζωπήρωση των εθνικών στρατηγικών και του απομονωτισμού, αλλά και τις αιτίες για την έξαρση των εθνικισμών και των εθνικών διενέξεων. Γιατί μόνο αν συμφωνήσουμε ότι πράγματι βρισκόμαστε σε πολιτική κρίση, και μόνο αν συζητήσουμε με νυφαλιότητα για τις αιτίες της, θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε μπροστά. Να κοιτάξουμε το μέλλον και τις προοπτικές του ιστορικού εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και ας μην κρυβόμαστε, η πρώτη και κύρια αιτία για την πολιτική κρίση της Ευρώπης είναι η πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας και η Ευρωπαϊκή Συνταγή για τη Διαχείριση της Οικονομικής Κρίσης που κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια στην Ήπειρό μας. Και η ευκαιρία της παρουσίας του Προέδρου Γιούνκερ, επιτρέψτε μου να θέσω το παράδειγμα της βιομηχανικής πολιτικής στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η παραγωγική ισχύς μετατοπίζεται σταδιακά προς την Ασία και νέες δυνάμεις διεκδικούν με αξιώσεις μερίδιο από την πρωτοκαθεδρία της Ευρώπης και της Αμερικής. Σε αυτό συνέβαλε και η κρίση του 2008 που ξεκίνησε από την Αμερική και μεταδόθηκε μέσω των διατραπεζικών καναλιών στην Ευρώπη. Η τραπεζική κρίση μεταξελίχθηκε σε κρίση εμπιστοσύνης και κατά συνέπεια σε κρίση δημοσίου χρέους για μια σειρά χώρες, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης στην αντιμετώπιση της κρίσης αξιολογούνται σήμερα εκ του αποτελέσματος. Η άμεση και επιθετική παρέμβαση της Fed στις Ηνωμένες Πολιτείες και των αρχών εκεί είχαν ως αποτέλεσμα οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα να έχουν επιστρέψει με βάση όλους τους οικονομικούς δείκτες στα προ-κρίσης επίπεδα. Αντίθετα, η Ευρώπη, εξαιτίας της διστακτικής και αποσπασματικής διαχείρισης της κρίσης, αλλά και δομικών αδυναμιών στην αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, παρουσιάζει ανεμική ανάπτυξη, υψηλότερη ανεργία και αδυνατή να βρει τον βηματισμό της. Πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο της ανεργίας, που είναι περίπου στο 10%, κρύβονται οι τεράστιες αποκλίσεις στην ανεργία σε χώρες του Νότου, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Αυτή η εικόνα αναδεικνύει τη χρόνια διαρθρωτική ανισομέρεια ανάμεσα στο βιομηχανικό πυρήνα του Βορρά και στο Νότο. Κυρίως όμως αναδεικνύει και την απουσία μιας συγκροτημένης ευρωπαϊκής πολιτικής για την παραγωγική σύγκληση. Διαρθρωτικές ανισότητες παγιώνουν τις εισοδηματικές ανισότητες, τον διεισμό ανάμεσα στο Βορρά και στο Νότο και τελικά τις θεσμικές ανισότητες που γίνονται ακόμα πιο εμφανείς όταν προκύπτει μια κρίση. Αφού η ισότιμη σχέση μεταξύ των εταίρων
μετατρέπεται σε σχέση δανειστή-δανειολήπτη με όρους και υποχρεώσεις που επιβάλλονται ως συνήθως στον διαπραγματευτικά πιο αδύναμο. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια κοινή ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, ίσως στο πνεύμα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Η κοινή αγροτική πολιτική, παρά τις αντιφάσεις και τις τρευλώσεις της, έθεσε πριν περίπου 50 χρόνια δύο στόχους. Την διατροφική επάρκεια της Ηπείρου και την στήριξη του αγροτικού και του κτηνοτροφικού εισοδήματος. Και οι δύο στόχοι, παρά τις αποκλίσεις, σε πολύ μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκαν. Αντίθετα, η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική είναι πολύ πιο πρόσφατη, περιορίζεται κυρίως σε ρυθμιστικά θέματα για την αγορά και τα πνευματικά δικαιώματα, αφήνοντας τα ουσιώδη ζητήματα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της κατανομής των πόρων στο εθνικό επίπεδο των κρατών μελών. Είναι ενδεικτικό ότι οι τέσσερις μεγάλες βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης λαμβάνουν το 45% των κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ενώ η Ελλάδα, για να πω για τη χώρα μας, μόνο το 2,3%, όταν μάλιστα έχει το 5% των ανέργων όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μου πείτε βεβαίως ότι το κριτήριο χρηματοδότησης δεν είναι η ανεργία. Αλλά δεδομένης της κατάστασης σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, αναρωτιέμαι μήπως θα έπρεπε να είναι και αυτός ένας παράγοντας που θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη με αυξημένη βαρύτητα. Προκύπτουν επομένως ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα. Η γυραιά Ήπειρος, γυραιά με την ιστορική, αλλά σε λίγο καιρό και με την πληθυσμιακή έννοια, πώς θα μπορέσει να ανταγωνιστεί στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στην παγκόσμια οικονομία άλλες αναδυόμενες δυνάμεις. Ως ένα ενιαίο μπλοκ με ισότιμα μέλη, παράγοντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με ασφαλείς και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, ή ως ένας πλούσιος βιομηχανικός πυρήνας με τους φτωχούς περιφερειακούς δορυφόρους του. Η τραγική κατάσταση που βίωσε η Ελλάδα, κατά την άποψή μου, πρέπει να γίνει ο αυριανός εφιάλτης για όλη την Ευρώπη. Αν δεν εγκαταληφθούν οι πολιτικές λιτότητας και άκαμπτης δημοσιονομικής προσαρμογής που συρρυκνώνουν το παραγωγικό της δυναμικό και την προοπτική της. Χρειαζόμαστε επενδύσεις στην παραγωγή, στην καινοτομία, στην έρευνα και στο ανθρώπινο κεφάλι. Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε την πραγματική οικονομική σύγκληση. Η επιμονή στην πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης τα προηγούμενα χρόνια μείωσε το κόστος εργασίας για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα. Αλλά αυτή η πολιτική, ας το παραδεχθούμε όλοι επιτέλους, αποδείχτηκε λανθασμένη. Η δραματική ύφεση που προκλήθηκε όχι μόνο δεν διόρθωσε, αλλά επιδείνωσε την κρίση. Διότι είναι γνωστό ότι το κόστος εργασίας είναι μόνο ένας και μάλιστα όχι ο πιο σημαντικός από τους συντελεστές για τον υπολογισμό της ανταγωνιστικότητας. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι στις πρώτες θέσεις του πίνακα ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ βρίσκονται χώρες με ισχυρά συστήματα ρύθμισης της αγοράς εργασίας και υψηλό εργασιακό κόστος, όπως για παράδειγμα οι χώρες της Σκανδιναβίας. Η εξήγηση που δίνει ο ΟΣΑ για την υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα είναι ορθώς η μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας εξαιτίας της έλλειψης επενδύσεων και της κατανάλωσης κεφαλαίου. Το επενδυτικό πρόγραμμα που έχει γίνει πανευρωπαϊκά γνωστό με το όνομα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το EFSI, είναι μια θετική κίνηση στην κατεύθυνση της αναζωογόνησης των επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Διακρίνεται όμως και αυτό από τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε παραπάνω. Ο απαιτούμενος πανευρωπαϊκός σχεδιασμός για την κοινή βιομηχανική πολιτική δεν είναι επαρκής, ενώ υπολείπεται στην ενίσχυση της δραστικότητας και των συνεργειών που απαιτεί η συγκυρία. Παρόλα αυτά,
Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες αυτού του προγράμματος στο έπακρο, ώστε να υποφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες μεγάλες, μεσαίες και μικρές ελληνικές επιχειρήσεις. Πρόσφατα εγκρίθηκαν 42 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ευελπιστούμε σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτά τα σχέδια στο σύνολό τους θα αξιοποιηθούν, στο σύνολό τους θα υλοποιηθούν. Κυρίες και κύριοι, γνωρίζουμε καλά ότι η εξάρτηση από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και προγράμματα δεν αρκεί για να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη. Για να εγκαινιάσουμε μια νέα εποχή ανάκαμψης και ευημερίας για τη χώρα και το σύνολο των πολιτών, είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε μια σφιχτή και καλά σχεδιασμένη μεταρρυθμιστική πολιτική σε πολλά και διαφορετικά πεδία. Στόχος και όραμά μας, σε 5 χρόνια που θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγενεσία, η Ελλάδα του 2021 να είναι μια διαφορετική χώρα. Μια χώρα που σε τίποτα να μην θυμίζει την Ελλάδα της κρίσης και της επιτροπίας. Μια χώρα που θα έχει αφήσει πίσω της τις μαύρες σελίδες του πελατειακού κράτους και της κρατικά προστατευμένης φοροδιαφυγής. Μια χώρα με ισχυρή, αποτελεσματική και σύγχρονη δημόσια διοίκηση. Με θεσμούς δημοκρατίας που θα εγγυώνται τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων. Με ένα κράτος φιλικό στις επενδύσεις, αλλά ταυτόχρονα και αυστηρό σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων. Με νοικοκυρευμένα δημόσια οικονομικά, αλλά και με ένα κοινωνικό κράτος που θα εγγυάται την ευημερία του συνόλου των πολιτών. Ήδη το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης σηματοδοτεί την πρώτη πράξη του τέλους του δράματος της τελευταίας εξαετίας. Η Συμφωνία για τη Ρύθμιση του Χρέους ανοίγει έναν διάδρομο σταθερότητας και μείωσης του επενδυτικού ρίσκου. Οι προβλέψεις για το δεύτερο εξάμηνο του 2016 είναι θετικές και είναι βάσιμη η προσδοκία ότι μπαίνουμε πλέον σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Έχουμε ως χώρα, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, ένα καλό momentum. Και στόχος της κυβέρνησης είναι να μην το αφήσουμε να πάει χαμένο. Να το αξιοποιήσουμε με μεθοδικότητα, ώστε να πολλαπλασιάσουμε τις θετικές συνέπειες του. Στο πλαίσιο αυτό, καταρτήσαμε το νέο αναπτυξιακό νόμο με προσανατολισμό στην εξωστρέφεια, στους κλάδους με συγκριτικό πλεονέκτημα, στις στρατηγικές επενδύσεις και συνδέσαμε τις προτεραιότητές του με τα κεφάλαια του ΕΣΠΑ. Συγκεντρώνουμε όλα τα επιμέρους διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να ενισχύσουμε τον αντίκτυπό του στην ενίσχυση της ρευστότητας και δημιουργούμε εγγυητικά σχήματα που διευκολύνουν την συμμετοχή και την ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου. Η μετεξέλιξη του ΕΤΕΑΝ σε Δημόσιο Αναπτυξιακό Ταμείο, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών κρατών όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, αποτελεί ένα πρόσθετο εργαλείο ενεργητικής αναπτυξιακής πολιτικής. Με το κλείσιμο της αξιολόγησης, οι τράπεζές μας αποκτούν πρόσβαση στα φθηνά προγράμματα δανεισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα ξεκινήσουν την αναγκαία πιστωτική επέκταση. Θέλω να ελπίζω και πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν την αναγκαία πιστωτική επέκταση και προς τις επιχειρήσεις. Αυξάνουμε το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το 2017. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση στα χρόνια της κρίσης. Έρουμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια, ειδικά ως προς την έγκριση νέων επενδύσεων και την δανειοδότηση νέων επιχειρήσεων. Απλοποιούμε το καθεστώς αδειοδότησης, καταργώντας χρονοβόρες διαδικασίες προέγκρισης και αντικαθιστώντας τις με απλή γνωστοποίηση, όπου αυτό βεβαίως είναι δυνατόν, μειώνοντας δραστικά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για το άνοιγμα μιας επιχείρησης. Συνεχίζουμε την δημοσιονομική εξισορρόπηση με επιτυχημένο τρόπο, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2015, αλλά και του πρώτου πεντάμινου του τρέχοντος έτους.
Στις μεταρρυθμίσεις που προωθούμε, εντάξαμε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την διακοψιμότητα. Δύο σημαντικά πάγια αιτήματα των ελληνικών επιχειρήσεων για την μείωση του ενεργειακού κόστους. Επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον γόνιμο κοινωνικό διάλογο που εγκαινιάσαμε με τη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με τους κοινωνικούς εταίρους για την μικρή αύξηση των εργοδοτικών εισφορών. Και θέλω σε αυτό το σημείο, το αισθάνομαι ως υποχρέωση, να εξάρω τη στάση του Προεδρείου του ΣΕΒ κατά την κρίσιμη διαπραγμάτευση για το ασφαλιστικό. Διότι συνδράμετε κι εσείς ώστε να επιτευχθεί ένας σημαντικός στόχος να μην μειωθούν εκ νέου οι κύριες συντάξεις κατά τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος. Και πιστεύω ότι αυτός ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί προκειμένου να βρίσκουμε τις βέλτιστες οικονομικά και κυρίως τις δικαιότερες κοινωνικά λύσεις. Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε διατεθειμένοι να ακούσουμε και να συζητήσουμε τις προτάσεις των κοινωνικών φορέων που συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων, προωθούν την επιχειρηματικότητα και συνεισφέρουν στην αύξηση του παραγόμενου πλούτου. Διότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, αυτός ο πλούτος να διαχυθεί δίκαια στο σύνολο της κοινωνίας. Εξάλλου, ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι κατορθώσαμε να ξεμπλοκάρουμε μεγάλα έργα υποδομών που διαχέουν οικονομικό δυναμισμό σε πλήθος τοπικών επιχειρήσεων κάθε μεγέθους. Όμως, δυστυχώς, ξεκινάμε πολύ πιο πίσω από τη γραμμή εκκίνησης. Έγινε μεγάλη ζημιά στη χώρα, καθώς μέσα σε 5 χρόνια χάθηκε το 67% των ιδιωτικών επενδύσεων. Χωρίς τις ιδιωτικές επενδύσεις, η αύξηση της απασχόλησης δεν θα επιτευχθεί στους ρυθμούς τουλάχιστον που επιθυμούμε. Ωστόσο, για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Και πρώτη προϋπόθεση είναι η αύξηση των εγχώριων επενδύσεων. Τα τελευταία χρόνια στο δημόσιο διάλογο γίνεται λόγος μόνο για την ανάγκη προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Ωστόσο, μία από τις προϋποθέσεις που λειτουργούν ελκυστικά για τους ξένους επενδυτές είναι η ενίσχυση των εσωτερικών και εγχώριων επενδύσεων. Οι εγχώριες επιχειρηματικές δυνάμεις που πιστεύουν στις προοπτικές ελληνικής οικονομίας και στη δυναμική των επιχειρήσεών τους πρέπει να βγουν μπροστά και να προχωρήσουν στην ενίσχυση των επενδύσεών τους. Μέσω αυτής της οδού θα πιστούν και οι ξένες εταιρείες να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους στη χώρα μας, να ξεκινήσουν νέες δραστηριότητες ή να συνεργαστούν με ελληνικές εταιρείες. Δεύτερη προϋπόθεση είναι η μείωση του κινδύνου της χώρας, το λεγόμενο country risk. Η πρωταρχική συμφωνία για το χρέος δημιουργεί θετικές προσδοκίες στο μεσοπρόθεσμο και κυρίως στο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Και αυτό είναι κρίσιμο για την επενδυτική προοπτική της χώρας. Αναμένουμε αυτή η συμφωνία το επόμενο διάστημα να αποκτήσει ακόμα πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, προκειμένου να απομακρυνθούν οριστικά οι αβεβαιότητες τόσο για τη βιωσιμότητα του χρέους, όσο και το κυριότερο για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Αυτό θα οδηγήσει στην άνοδο της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, που θα συμβάλλει στη μείωση του κόστου δανεισμού για το δημόσιο και τις επιχειρήσεις και στη δημιουργία του κατάλληλου δρόμου για επανείσοδο της χώρας στις κεφαλαιαγορές. Μια τρίτη προϋπόθεση είναι η έγκαιρη πρόοδος του προγράμματος. Πρόγραμμα που κατόπιν δικής μας επιλογής ήταν εμπροστοβαρές. Η καθυστέρηση στο κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης είναι γνωστό ότι δεν οφείλεται σε ενέργειες ή παραλήψεις ελληνικής πλευράς, αλλά στη διαφορά εκτιμήσεων μεταξύ της ευρωπαϊκής πλευράς, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα των δημοσιονομικών μέτρων. Με λίγα λόγια, από την πλευρά μας κάναμε όλα τα απαραίτητα βήματα για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης και την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Για τη δεύτερη αξιολόγηση που έχουμε μπροστά μας, θα πρέπει να αποφύγουμε
αντίστοιχα φαινόμενα και πρακτικές, αν πραγματικά όλες οι πλευρές επιθυμούν την επιτυχία της συμφωνίας του περασμένου Ιουλίου. Παράλληλα, δεν θα πρέπει ουδέποτε να λησμονούμε ότι για την επιτυχία των προγραμμάτων η ισχύ αξιώματος έχει η αποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο, προκειμένου να επιτυγχάνεται η κοινωνική συνοχή και η δίκαιη διανομή των θετικών αποτελεσμάτων σε όλους. Είναι γεγονός ότι η ανεργία στη χώρα μας βρίσκεται σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα, παρά τα σημάδια βελτίωσης που δείχνουν τα στοιχεία του πρώτου πεντάμινου του έτους, ενώ η ελληνική αγορά εργασίας είναι κατακερματισμένη. Οι εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εξαετίας, έχασαν δικαιώματα και αισθάνονται δικαιολογημένα ανασφαλείς. Η εσωτερική αγορά εργασίας στην Ελλάδα δεν χαρακτηρίζεται από την υπερβολική ρύθμιση, όπως κάποιοι υποστηρίζουν. Θα έλεγα χαρακτηρίζεται από το ακριβώς αντίθετο, από την απορρίθμιση και την επικράτηση συνθήκων που δεν συνάδουν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κεκτημένα. Χρειαζόμαστε επομένως μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας που θα σέβονται τις κοινωνικές, ψυχολογικές και δημιουργικές πλευρές της εργασίας και δεν θα υποβιβάζουν τον εργαζόμενο σε έναν αναλώσιμο συντελεστή της παραγωγικής διαδικασίας. Η μονομερής και, επιτρέψτε μου να πω, ακραίας νεοφιλελεύθερης προσέγγισης αιμονή στην ελαστικοποίηση εργασίας, στη μείωση του εργασιακού κόστους και στην απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, σε τελευταία ανάλυση είναι αντιπαραγωγική, καθώς λειτουργεί εις βάρος όχι μόνο των εργαζόμενων, αλλά και της ίδιας της παραγωγικότητας εργασίας. Όλες οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντανακλώνται στη μεγάλη παράδοση των εργασιακών κεκτημένων και στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Η υπεράσπισή τους περνάει μέσα από την ανάπτυξη και την φυγή προς τα μπρος, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη. Επιτρέψτε μου λοιπόν, κλείνοντας την παρέμβασή μου από αυτό εδώ το κρίσιμο βήμα, το ετήσιο αυτό σημαντικό βήμα, να καλέσω το σύνολο των κοινωνικών φορέων να συμμετάσχουν σε ένα γόνιμο και δημιουργικό διάλογο για την βελτίωση και την αποκατάσταση του πλαισίου των εργασιακών σχέσεων στη χώρα μας, για την αναγκαία επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, για τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που δεν μπορεί παρά να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό του ρόλου των παραγωγικών δυνάμεων, των παραγωγικών φορέων. Αμοιβαίος σεβασμός, συνευθύνη και συνένεση στη λήψη των κρίσιμων αποφάσεων. Αυτό είναι το τρίπτυχο που, αν το καταφέρουμε μεταξύ μας, είμαι βέβαιος πως και οι εταίροι μας δεν θα μπορούν παρά να σεβαστούν το πεδίο σύγκλησης και συμφωνίας των κοινωνικών δυνάμεων, των κοινωνικών εταίρων στην Ελλάδα. Γιατί παρά τις διαφορετικές μας απόψεις, θέσεις και πολλές φορές συμφέροντα, τούτη την ώρα έχουμε ένα κοινό στόχο και ένα κοινό συμφέρον. Την έξοδο από την κρίση. Σας ευχαριστώ θερμά. Παρακολουθήσαμε σε απευθείας σύνδεση την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Να σας ενημερώσουμε βεβαίως ότι αμέσως μετά θα ανέβει στο βήμα ο πρόεδρος της Κομισιόν, ο κύριος Γιούγκερ. Να συνεχίσουμε εμείς κανονικά στα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Εκπρόσωποι κοινοφελών ιδρυμάτων, δήμαρχοι, καθηγητές πανεπιστημίου από όλον τον κόσμο συναντιούνται στη Θεσσαλονίκη το διήμερο 21 και 22 Ιουνίου προκειμένου να συνομιλήσουν και να βρουν τρόπους για να αντιμετωπιστεί η κρίση στη Μεσόγειο. Το 5ο ετήσιο συνέδριο για την κοινοφελή δράση διοργανώνεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τρόπους ανακούφισης και εξέβρεσης λύσεων στα προβλήματα τόσο της ανεργίας όσο και της οικονομικής κρίσης που ταλανίζουν την κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο αναζητούν τα κοινοφελή ιδρύματα και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις στο 5ο ετήσιο συνέδριο για την κοινοφελή δράση που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ναι. Αυτό το συνέδριο αποτελεί μια ευκαιρία για να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να δούμε αυτά τα θέματα και από τη θεωρητική του σκοπιά, να συνομιλήσουμε με τους ανθρώπους που είναι στο πεδίο σε ένα διαφορετικό
πλαίσιο από αυτό που κάνουμε καθημερινά και να φέρουμε μαζί πολλά ιδρύματα από όλο τον κόσμο για να συζητήσουμε ξανά όλοι μαζί και να δούμε κοινές λύσεις. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος πραγματοποίησε δωρεά 10 εκατομμυρίων ευρώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης. Αυτή τη δωρεά το Ίδρυμα έχει βοηθήσει και δράσεις που αφορούν την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Έχουμε υποστηρίξει τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα καθώς και οργανισμούς όπως η Lifeguard Hellas στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και οργανισμούς που παρέχουν βοήθεια σε πρόσφυγες στην υπηρετική Ελλάδα, με διάφορες πρωτοβουλίες που προσεγγίζουν το 1.750.000 ευρώ μέχρι στιγμής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε η Ελλάδα ήταν προετοιμασμένες να δεχθούν ένα τέτοιο κύμα προσφύγων. Ειδικά για την Ελλάδα, είναι πια το παραδέχονται όλοι ανεξαιρέτως, ότι η Ελλάδα δεν βοηθήθηκε όσο έπρεπε να βοηθήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχει δεχτεί ένα τεράστιο κύμα. Και επιπλέον το γεγονός ότι περνάμε μια κρίση κοινωνικής συνοχής πέρα από όλες τις άλλες είναι επίσης πάρα πολύ δυσάρεστο. Παράλληλα, με το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ανέλαβε την πρωτοβουλία επανεκκίνησης των νέων της χώρας μας με σκοπό τη δημιουργία ευκαιριών και θέσεων εργασίας. Και να μεταφερθούμε στη Λάρισα, θα δώσουμε το λόγο στο Βαγγέλη Μητρούσια για να μας πει για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο αναγόμωσης ελαστικών. Στο σημείο, μαθαίνουμε, έχει σπεύσει, Βαγγέλη, μεγάλη δύναμη οχημάτων και ανδρών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πώς έχει η κατάσταση αυτή την ώρα? Έχει τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά? Καλησπέρα. Μπορούμε να πούμε βέβαια ότι προσπαθούν να τη θέσουν υπό